Καλή σας μέρα, κύριε Καραναθανασόπουλε. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Μιλούσαμε για τις προσλήψεις στο χώρο της παιδείας, 15.000. Είναι ένα μέτρο θετικό αυτό, κύριε Καραναθανασόπουλε? Είναι προς σωστή κατεύθυνση? Κοιτάξτε, βεβαίως να θυμίσω ότι οι προσλήψεις έχουν εξαγγελθεί πάρα πολλές φορές. Αυτό δεν το λέω για να αφήσετε. Θυμάμαστε και τις δηλώσεις του κύριου Φίλη, τότε υπουργού παιδείας, για 20.000 προσλήψεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε ότι ακόμη και αυτές να γίνουν, δεν μπορούν να καλύψουν τα πολύ μεγάλα κενά τα οποία υπάρχουν στην εκπαίδευση. Ναι. Και από αυτή την άποψη βεβαίως περιμένουμε το κατά πόσο όλα αυτά θα υλοποιηθούν και θα προχωρήσουν. Εντάξει, δεν πάμε όμως να είναι μια σημαντική πρωτοβουλία και ένα σημαντικό βήμα σε μια περίοδο που είναι αρκετά δύσκολη, αλλά κυρίως και υπογραμμίζουμε ότι σύμφωνα με την κυβέρνηση είναι μια αντιμνημονιακή περίοδος. Ναι, το λέμε αυτό. Σε ένα προϋπολογισμό, γιατί... Σύμφωνοι. Το λέμε αυτό γιατί, κοιτάξτε, το μέτρο ένα προς ένα των προσλήψεων, των οποίων η κυβέρνηση από το επόμενο χρόνο, από το 2019, θα προχωρήσει, γιατί σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται, δεν σημαίνει ότι αυτό μπορεί να καλύψει τις πολύ μεγάλες απολύσεις που υπάρχουν. Σε καμία περίπτωση, αλλά να υιοθετήσω και εγώ τώρα, δεν κάνω προς Θεού, δεν υπερασπίζομαι το κυβερνητικό έργο, αλλά να υιοθετήσω και αυτό που είπατε εσείς στη Βουλή, προχθές, χθες, ότι φτάνει πια, αρκετή πλάτη έβαλε ο λαός. Από εδώ και πέρα πρέπει να δείξει. Ναι, μόνο που η κυβερνητική πολιτική εξακολουθεί να φορτώνει βάρη στον ελληνικό λαό. Λέτε για τον προϋπολογισμό, όχι για τις κοινωνικές βελτιώσεις. Ο προϋπολογισμός είναι ένα εργαλείο πολύ σημαντικό. Κοινωνικές βελτιώσεις όμως δεν πέρασαν οι περικοπές των συντάξεων, ασφαλιστικές ελαφρύνσεις στις εισφορές, προσλήψεις κατ' οδηγό. Είναι κάποια βήματα τα οποία είναι η λογική του Χότζα. Ναι. Θυμίζει και η κυρία με τις συντάξεις, ότι βεβαίως έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες συνταξιούχων αυτά τα χρόνια. Και στην προοπτική ότι δεν θα σου κόψω κι άλλα, πρέπει να είσαι και ευχαριστημένος. Αντί ο σχεδιασμός να ήταν ότι πρέπει να δοθούν, να αποκατασταθούν αυτές οι απώλειες που υπέστησαν οι συντάξεις. Ένα ζήτημα. Στο δεύτερο ζήτημα, ο ίδιος ο κρατικός προϋπολογισμός για τη συνολική δαπάνη για τις συντάξεις προβλέπει μείωση για το 2019 κατά 275 εκατομμύρια. Και τρίτο στοιχείο, ότι ως αντιστάθμισμα στη μη κατάργηση, τη νέα κατάργηση των προσωπικών διαφορών, τη νέα μείωση των συντάξεων, μιλάνε για πάγωμα των συντάξεων μέχρι το 2022. Άρα δηλαδή μια απώλεια της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η οποία ουσιαστικά θα ισοφαρίσει τη μη μείωση της προσωπικής διαφοράς. Άρα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές και πάλι. Τρίτο στοιχείο, σε σχέση με τις κοινωνικές πολιτικές. Εμείς χαρακτήρισαμε ότι βεβαίως δεν κόβει πάρα πολλά από τα νοσοκομεία, αλλά ο προϋπολογισμός της νέας μέρας και της νέας εποχής, όπως λέει η κυβέρνηση, δείχνει μια μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, μικρή-μικρή, τη στιγμή που τα νοσοκομεία βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Άρα έχουμε συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, που δεν αντιμετωπίζονται καν τα τεράστια ζητήματα, τα τεράστια προβλήματα, απλώς συντηρεί μια κατάσταση η οποία είναι υποβάθμιση των κοινωνικών παροχών, εμπορευματοποίηση των κοινωνικών παροχών. Και από αυτή την άποψη λοιπόν δεν έχουμε βελτίωση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων. Αντίθετα, άμα το δούμε και σε σχετικό επίπεδο, τη στιγμή που υπάρχει ανάπτυξη, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια μιλάγαμε για κρίση, τη στιγμή που υπάρχει ανάπτυξη δεν φαίνεται να βελτιώνεται από αυτή την ανάπτυξη η θέση της λαϊκής οικογένειας. Αντίθετα, παραμένει στάσιμη στην καλύτερη περίπτωση και σχετικά μπορεί και να χειροτερεύει. Κύριε Καραθανασόπουλε, συμφωνείτε με τη λογική του κυρίου Μητσοτάκη ότι αν πρέπει να πάμε σε εκλογές για να αλλάξει χώρα σελίδα και να βγούμε από το τέλμα? Κοιτάξτε, εκλογές στο εδώ και τώρα δηλαδή. Το ίδιο βιβλίο κρατάει και ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα. Και το βιβλίο αυτό λέει, περιέχει μέσα τις συνταγές οι οποίες βοηθούν και ικανοποιούν τις ανάγκες του κεφαλαίου. Δεν είναι τυχαίο ότι μπορεί οι κοκορομαχίες να σηκωθούν όπως και το προηγούμενο διάστημα, αλλά και το επόμενο πλησιάζει τις εκλογές, ακριβώς για να συγκαλύψουν ότι ο ένας δίνει τη σκητάλη της αντιλαϊκής πολιτικής στον άλλον και ότι εφαρμόζουν και ακολουθούν κατά γράμμα την αντιλαϊκή πολιτική που σήμερα ικανοποιεί τις ανάγκες του κεφαλαίου. Για παράδειγμα, με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιλαϊκή δεν έχουν καμία διαφορά. Εξίσου την υλοποιεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εξίσου αύριο την υλοποίησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
με τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας στα Βαλκάνια. Δεν έχουν καμία διαφορά ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και για την εδαφική ενδεχόμενα καιρότητά της. Αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι αντάλλαξε σε εισαγωγικά τις συντάξεις για το ζήτημα για τη συμφωνία των προσφύγων, πώς την σχολιάζετε, κύριε? Εντάξει, είναι στα πλαίσια αυτής της άγονης αντιπαράθεσης που προσπαθούν ακριβώς να συγκαλύψουν την ταυτότητα των στρατηγικών επιλογών των οποίων. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν διαφωνεί με την αυξημένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή των Αμερικάνων, με τη συμμετοχή των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν διαφωνεί με τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας, άρα δηλαδή την καλύτερη δυνατότητα που θα έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι να μπορούν να επενδύσουν στα Δυτικά Βαλκάνια, παίρνοντας και αυτοί ένα κομμάτι της λίας της αλλαγής των συνόρων ή του ξαναμοιράσματος των αγορών. Άρα από αυτή την άποψη λοιπόν είναι επιμέρους διαφοροποίηση οι οποίες γίνονται, μόνο και μόνο για να συγκαλύπτουν αυτή την εικόνα και δεύτερον να κρατάνε το λαό εγκλωβισμένο στην επιλογή κάθε φορά του καλύτερου δυνάστη διαχειριστή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Να επιλέγει δηλαδή είτε τη μία είτε την άλλη μορφή διακυβέρνησης και διαχείρισης μιας πολιτικής εξόχως βαθύτατα αντιλαϊκής. Και το τρίτο στοιχείο, να μου επιτρέψετε, και το τρίτο στοιχείο είναι ακριβώς να μειώσουν τις απαιτήσεις του κόσμου. Και μείωση της απαιτήσεις των κόσμων σημαίνει να περιμένουν τα διάφορα επιδόματα που ευκαιριακά θα πέφτουν ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες και βεβαίως οι όποιες απαιτήσεις να περιορίζονται και να προσαρμόζονται στις αντοχές της οικονομίας και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα δηλαδή να μην διεκδικούν οι εργαζόμενοι το λαός την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους. Όταν τώρα να σας περάσω στο θέμα των υπρεσπών, όταν θα έρθει στην Ελληνική Βουλή μετά τις 15 Γενάρη, ναι, η στάση του ΚΚΕ ποια θα είναι? Εμείς είμαστε καθαροί, θα την καταψηφίσουμε τη συμφωνία. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Ακριβώς γιατί είναι μια συμφωνία που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει τις όποιες υπαρκτές διαστάσεις που υπάρχουν στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες και πολύ περισσότερο δεν προάγει την ειρηνική συνύπαρξη και τη φιλία ανάμεσα στους δύο λαούς, αλλά πολύ περισσότερο είναι ακριβώς γιατί εντάσσεται αυτή η συμφωνία, το λέει πολύ καθαρά μέσα στο κείμενο της συμφωνίας, τονίζεται πολύ καθαρά ότι είναι η προϋπόθεση, η συμφωνία αυτή για να ενταχθούν τα Σκόπια στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή για να ισχυροποιηθεί η παρουσία των Αμερικάνων και νατοϊκών υπεριαλιστών στην περιοχή, που δεν είναι μια παρουσία που μπορεί να φέρει σταθερότητα στην περιοχή, αλλά αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίηση της περιοχής. Και από αυτή την άποψη, με τη συμφωνία αυτή, όχι μόνο δεν καταλάγει ο εθνικισμός και αλλητρωτισμός, αλλά αντίθετα τον βλέπουμε να οξύνεται αυτός και από τις δύο πλευρές. Κύριε Καραθανασόπουλε, πρόσφατα μιλήσατε για αντικομμουνισμό στη Νέα Δημοκρατία και σε άλλα κόμματα. Ποια κόμματα είναι αυτά και γιατί νομίζετε ότι υπάρχει αυτό το κλίμα απόλυσης σε ορισμένους πολιτικούς? Ναι, κοιτάξτε, γιατί υπάρχει, γιατί ακριβώς θέλουν να προσδώσουν στο ΣΥΡΙΖΑ ιδιότητες τις οποίες τις έχει απολέσει, δεν τις είχε ποτέ μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, ότι είναι και αυτό ένα κομμουνιστικό κόμμα που εφαρμόζει μια πολιτική παραπλήσια ή παρόμοια με την πολιτική του ΚΚΕ. Ενώ αντίθετα, η πολιτική την οποία εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση του είναι μια πολιτική η οποία είναι παρόμοια με την πολιτική που άσκησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μια αντιλαϊκή πολιτική, μια πολιτική που εξυπηρετεί όχι τις ανάγκες του λαού, αλλά τις ανάγκες του κεφαλαίου. Άρα δηλαδή θέλουν να δείξουν ότι εδώ πέρα έχουν διαφορετικές αντιλήψεις οι δύο αυτοί σχηματισμοί. Και δεύτερο στοιχείο είναι ακριβώς γιατί φοβούνται ότι η πραγματική πρόταση η οποία απαντά σήμερα στις ανάγκες του λαού είναι ακριβώς η πρόταση την οποία αναδεικνύει το ΚΚΕ και την οποία δεν μπορούν επί της ουσίας να αντιπαρατεθούν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο και τη συκοφαντούν αυτή την πρόταση, ακριβώς για να μην γίνει αντικείμενο συζήτησης μέσα στο λαό, να μην γίνει αντικείμενο διερεύνησης και άμα το θέλετε γιατί όχι, να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις να δημιουργηθεί ένα τέτοιο λαϊκό εργατικό κίνημα, το οποίο δεν θα αφισβητεί απλά και μόνο τη μία ή την άλλη πτυχή της αντιλαϊκής πολιτικής, το ένα ή το άλλο πολιτικό οργανισμό που εφαρμόζει την αντιλαϊκή πολιτική, αλλά συνολικά το σύστημα
που είναι εχθρικό απέναντι στα λαϊκά δικαιώματα και στις ικανοποίησεις των λαϊκών αναγκών. Κύριε Καραθανασόπουλε, για τη Χρυσή Αυγή που τη δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τρίτο κόμμα, σας ανησυχεί αυτή η σταθερή, έτσι, η παγίωση τέλος πάντων της ακροδεξιάς σε αυτά τα επίπεδα, τα δημοσκοπικά τουλάχιστον? Κοιτάξτε, μας περισσότερο μας ανησυχεί μια στάση η οποία ρίχνει νερό στο μήλο της Χρυσής Αυγής. Και αυτή η στάση εκφράζεται σε διάφορες πλευρές, όπως για παράδειγμα σας είπα στη Συμφωνία των Πρεσπών με τον Εθνικισμό, τον οποίο αναπαράγει και τον οποίο εκμεταλλεύεται η Χρυσή Αυγή για να συγκαλύψει τον προδοτικό της χαρακτήρα. Ένα δεύτερο μας ανησυχεί το ζήτημα ότι καθυστερεί πάρα πολύ η ολοκλήρωση της δίκης της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση, που αυτό εκτραχύνει τη Χρυσή Αυγή, και από αυτήν άποψη αυτά είναι τα πιο ανησυχητικά ζητήματα. Το αν η Χρυσή Αυγή θα βγει ή όχι τρίτο κόμμα είναι σε δεύτερη μοίρα, κατά τη γνώμη μας. Αυτό το οποίο χρειάζεται και πρέπει να απασχολήσει είναι πώς ακριβώς, όχι μόνο δεν θα ρίχνουμε μήλο στο νερό της Χρυσής Αυγής με τη στάση, αλλά αντιθέτως πώς θα διαμορφωθούν αυτές οι προϋποθέσεις να αποκρουστεί η Χρυσή Αυγή με αποτελεσματικό τρόπο απέναντι σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι το ζητούμενο, το δικό μας, το βασικό ζητούμενο κατά τη γνώμη μας, ούτως ώστε δηλαδή να απομονωθεί η δράση της εγκληματικής οργάνωσης από τις επιχειρήσεις, από τα σχολεία και μέσα από τη γειτονιά. Και από αυτήν την άποψη υπάρχουν και κρατικοί μηχανισμοί οι οποίοι διευκολύνουν τον ρόλο της Χρυσής Αυγής. Και κλείνοντας, κύριε Καραθανασόπουλε, θα ήθελα το σχόλιο σας για την τρομοκρατική ενέργεια που έγινε στον Sky, αλλά και για την δήλωση του ιδιοκτήτη, του κυρίου Αλαφούζου, ο οποίος δεν υπενήχθηκε, αλλά μίλησε ευθέως για ηθικό αυτούργο, δείχνοντας την κυβέρνηση, μιλώντας για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, το ΚΚΕ δεν είναι ένα ανακριτικό γραφείο, ούτε θα υποκαταστήσουμε το ρόλο που έχουν τέτοιοι κρατικοί μηχανισμοί να αποκαλύψουν ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτήν την τρομοκρατική επίθεση. Και ούτε θα προχωρήσουμε με εικασίες. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αυτοί οι σχεδιασμοί συνολικά, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός και ποιος είναι ο εκτελεστής της συγκεκριμένης πράξης, έχουν συνολικότερες στοχεύσεις. Και αυτή η στόχευση είναι ακριβώς να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, να εκφοβήσουν το λαό, να μην παλεύει και να μην αγωνίζεται, και δεύτερο, να διαμορφώσουν προϋποθέσεις αύξησης της αστυνομοκρατίας, και το τρίτο στοιχείο είναι και να υπονομεύσουν και το δικαίωμα το οποίο έχει ο λαός στην ολόπλευρη ενημέρωση και πληροφόρηση για τις εξελίξεις. Αυτά εμείς εδώ θα σταθούμε, μέχρι εδώ θα τοποθετηθήκαμε, εκφράζοντας, καταδικάζοντας βεβαίως το τρομοκρατικό χτύπημα και εκφράζοντας αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους του σταθμού, οι οποίοι ενδεχόμενα ήταν τα θύματα από μια τέτοια τρομοκρατική ενέργεια. Και στο λεπτό που μας μένει, την έγκριση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η πρόταση της κυβέρνησης για το διορισμό της κυρίας Βασιλικής Τάνου στη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Είναι ένα από τα επεισόδια αυτής της κοκορομαχίας που σας είπα και πριν. Εμείς τοποθετηθήκαμε το παρόν, όπως κάνουμε από θέση αρχής ανεξάρτητα από πρόσωπα, σε τέτοιους οργανισμούς, σε τέτοιες, ας το λέγαμε έτσι, επιτροπές, οι οποίες θεωρούνται ότι είναι ανεξάρτητες αρχές, που κάθε άλλο παρά ανεξάρτητες αρχές είναι, απλά και μόνο διευκολύνουν την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης, διευκολύνουν την υλοποίηση των αναγκών της αστικής τάξης και ρίχνοντας, πασπαλίζοντας όλες αυτές τις επιλογές με ένα χρώμα ανεξαρτησίας που κάθε άλλο παρά ανεξάρτηση είναι από αυτά τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς ψηφίσαμε λευκό και στην υποψηφιότητα της κυρίας Θάνου αλλά και των υπόλοιπων μερών της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Κύριε Καραθανασόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλές γιορτές που έχετε. Να σας ευχαριστούμε. Καλές γιορτές. Επίσης, καλές γιορτές σας και στους ακροατές μας.